από τη σημερινή διαδικασία, συναδέλφες και συνάδελφοι, αλλά και από την ίδια μας την πείρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μιας τέτοιας έκτασης και κλίμακας επίθεση, δεν φτάνει μόνο να αποφασίσουμε μια απεργία, που αυτό το κάνουμε, δεν φτάνει να είμαστε αποφασιστικοί, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις για να δυναμώσει η συσπήρωση, να μπουν και άλλοι εργαζόμενοι στη μάχη, να μπουν και άλλα σωματεία στη μάχη, στην οργάνωση της πάλης, έτσι ώστε αυτό το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Πώς να το πω πιο απλά, σιγά σιγά η εργατική τάξη με τις οργανώσεις της να ανοίγει το δρόμο για να περάσει και στην αντεπίθεση με βάση τα αιτήματά της, το πλαίσιο πάλης, τα αιτήματα, το δίκαιο όλου του κόσμου που έχουμε εμείς οι εργάτες. Για να γίνει αυτό είναι κατανοητό ότι πρέπει γρήγορα να περάσουμε σε γρήγορες διαδικασίες και μέσα στα σωματεία, σχέδιο, κινητοποίηση κτλ. Αλλά όχι εις βάρος της ουσίας, δηλαδή πρέπει και όλη την επιχειρηματολογία μας να την ανοίξουμε και παντού να φτάσουμε και σε όλους τους εργαζόμενους να φτάσουμε. Και εκεί που πιθανόν μέχρι εχθές θεωρούσαμε σε ένα σωματείο ότι δεν λειτουργεί, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν απεργούν, και εκεί να φτάσουμε και να στείλουμε το μήνυμα της απεργίας, της οργάνωσης του αγώνα, να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε δυνάμεις, έτσι ώστε αυτό που λέγαμε και εισηγητικά, αλλά ακούστηκε και από πολλούς συναδέλφους εδώ, η οργή που υπάρχει μέσα στους εργαζόμενους, η αγανάκτηση, μην πάει χαμένη, να διοικητευτεί στον αγώνα, να βρεθούμε συνολικά την επόμενη μέρα εμείς οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά σώματα σε καλύτερες θέσεις μάχης, γιατί αυτό που κάνουμε και σήμερα και τώρα και αύριο είναι μια μάχη, και απέναντί μας είναι αυτοί που πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα, δυσκολεύουν τη ζωή μας και κάνουν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας ακόμα χειρότερα. Από αυτή την άποψη, εμείς θέλουμε να κάνουμε την επόμενη απεργία, που λέμε είναι απεργία στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης, πρέπει να είναι καλύτερη από αυτή την απεργία που κάναμε στις 6 του Μάη, πώς το είπε ο συνάδελφος εδώ, να παραλύσει η χώρα. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απεργία στον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή στον χρόνο που θα μπορούμε και δυνάμεις να ξεμπλοκάρουμε, και να το πω και λίγο πιο απλά, και να αντιμετωπίσουμε, να κάνουμε την απεργία στον κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να μην έρθει στη Βουλή, να μην ψηφιστεί, να μην κάνει, αυτό. Αυτό είναι το αίτημα που έχουμε δέσει από μιας αρχής, και να την κάνουμε και να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα, να πω και μια άλλη πλευρά, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τον υπονομευτικό ρόλο της ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που τώρα μπορεί να εκφραστεί από την ανάποδη από αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έλεγε απεργίες, γελίες κτλ. Και τώρα να σηκώσει μπαϊράκι και να πει, ξέρω εγώ, την ημέρα ψήφισης του νόμου βαράει απεργία, έτσι ώστε να δημιουργήσει σύγχυση μέσα στους εργαζόμενους, να μπλοκάρει εργαζόμενους και τα λοιπά. Άρα από αυτή την άποψη εμείς πρέπει να επιλέξουμε τον κατάλληλο χρόνο, και όταν είμαστε σε θέση να το πούμε και συγκεκριμένα, συνάδελφοι, θα το πούμε και συγκεκριμένα. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα εμείς, νομίζω είναι αυτονόητο σε όλους μας, είναι ότι τα πόδια μας πρέπει να πάρουν φωτιά, να φτάσουμε στους χώρους δουλειάς, να φτάσουμε στις γειτονιές, να κάνουμε συσκέψεις, να κάνουμε γενικές συνελεύσεις, να σηκώσουμε κάθε πέτρα και να μπορέσουμε να κινητοποιηθεί όλος ο εργατόκοσμος ενάντια σε αυτό το τερατούργημα που έρχεται το επόμενο, τις επόμενες μέρες σχεδόν άμεσα. Άρα με αυτή την στάση να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Δεν κλείνει, έκλεισε η σύσκεψη σήμερα εδώ, αλλά ανοίγει, είναι ανοιχτός ένας μεγάλος αγώνας. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε όλοι ευθύνη να συμβάλλουμε, και τα σωματεία μας, και να βρεθούμε σε αυτόν τον αγώνα πολύ περισσότεροι. Με αυτές τις σκέψεις, συνάδελφοι, να ρηχτούμε στον αγώνα και στις επιτυχίες που θα έχουμε μπροστά μας.